Να πάρουμε τα πράγματα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είδαμε έτσι προς το τέλος Δεκεμβρίου τον Κώσταντο Σχοινιού να δημοσιεύει μια φωτογραφία σας και να μας λέει ότι είστε επαφή κορονοϊού και ότι έπρεπε να περιοριστείτε λίγες μέρες στο σπίτι. Τελικά βγήκατε θετικοί και μείναμε μέχρι εκεί. Βγήκα χωρίς να το ξέρω. Ναι. Έπιασε με μια γρήπη, ένα ρίγος. Τρεις νύχτες είχα ρίγος το πρωί. Mm-hmm. Και τι να έκανα, δεν έχω γρήπη. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πω τις κοπέλες στο φαρμακείο. Μια κοπέλα είπε: τι να μου κάνει το τεστ, σας παρακαλώ να δω. Έρχεται και μου λέει: κύριε Όλγα, είστε θετικοί. Κύριε, λέει ίσω. Κόρη μου, εγώ δεν καραντίνα από μόνη μου, λέει, ούτε δεν βγαίνω ούτε στη βεράντα. Πού ήβρε το μικρόβιο. Έτυχε. Έτυχε. Γνωρίζετε από πού το. Και το άρπαξα. Λοιπόν. Ναι. Δεν είχα τίποτε άλλο από το ρίγος. Mm-hmm. Τίποτε. Είχα λίγο, λέω, εκρύωσα πολλά. Τελικά, έκοψε ο νους με πίτι, έκοψε η όρεξη μου, δεν μπορούσα να φάω. Καθόλου, έπιασα την άμπουνα και λέω, σας παρακαλώ, ελάτε να με πάρετε στο νοσοκομείο, γιατί δεν είμαι καλά, έχω κορονοϊό. Ναι. Ήταν και λίγο για προληπτικούς λόγους που πήγατε στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Και μου τα έκανα όλες τις εξετάσεις. Και στο τέλος, εντάξει, παραμονή Χριστουγέννων αυτά, όλη αυτή την εβδομάδα ήμουν μέσα. Ναι. Αλλά είμαι τόσο ευχαριστημένη, μου έδωσαν τόση σημασία όλοι τους, όχι γιατί είμαι εγώ. Έτσι περιποιούνται τους ασθενείς. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Όλγα μου, να το πούμε αυτό. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Συγγνώμη, τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από τις καθαρίστριες μέχρι τους γιατρούς, τις νοσοκόμες, τους πάντες, ειλικρινά. Δηλαδή, η περιποίηση που είχαμε όλων των κόσμων και είναι όλοι ευχαριστημένοι εν τω μεταξύ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Κυρία Όλγα μου, ποια ήταν οι πρώτες σκέψεις που κάνατε με το που ακούσατε ότι είστε θετικοί στον κορονοϊό? Φοβηθήκατε? Πιάσα το γιατρό μου και το εδήλωσα. Και πες μου τι να κάνω, αυτά. Δεν φοβηθήκατε? Ένα φοβήθηκα. Ναι. Κοίταξε, επειδή προσεύχομαι πάρα πολύ, mm-hmm. πάρα πολύ, και παιδιά εδώ η πίστη σώζει. Προσεύχουν όχι μόνο για μένα, και για όλους όσους υποφέρουν. Ωστόσο, ναι. Και πάντα δηλαδή. Και έτσι ήμουν σίγουρη, έχω ιδιαίτερη δυναμία στην Μεραγία του Κύκου. Ήμουν βέβαιη ότι θα περάσει. Θα περάσει σαν γρήπη. Και όπως επέρασε. Ναι. Δεν είχα δηλαδή σοβαρά συμπτώματα που να μην μπορώ να αντεπεξέλθω, όλη η λεμή, όλα αυτά. Τίποτε δεν είχα από αυτά. Δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή. Δεν είχα βαριά συμπτώματα και το περνώ ακόμα σαν. Εντάξει, τώρα μια αδυναμία, διότι όσο να είναι. Φυσιολογικό. Δεν μπορούσα, άκουσα ότι παγορεύονταν τα κρέατα τα αυτά. Αφού η κόρη τη κυρία Νίκη που πάνω μου, που μου έφερνε. Σούπα ένα κουβολέμον την πρώτη ημέρα που μου έφερε με κοτόπουλο, ενώ μισά πως ήταν νέχταρ. Τόσο πολύ ας πούμε ζητούσε να οργανιζόμουν μία σούπα. Εγώ μόνη μου δεν μπορούσα να σταθώ να μαγειρέψω. Και με άφησαν να φύγω από το νοσοκομείο την ημέρα του Χριστουγέννου το βράδυ, λόγω του ότι είχα ανθρώπους γύρω μου, όχι, να μην είμαι μόνη. Και ποιος με έφερε, νομίζεις? Ο Κώστας ο Σχοινιού. Μάλιστα. Ήρθε την προηγούμενη, έφερε μου ρούχα καθαρά, διότι εγώ έπια μόνο με πιζάμες και τη ρόπα μου πως ένα στραβό σπίτι μου. Ναι. Που να ξέρω ήταν να μείνω, να περάσω τόσες εξετάσεις. Με πήραν μετά σε Σουήτα, έμεινα εκεί με την τηλεόραση μου όλα, με την περιποίηση μου, δόξα ο Θεός. Επέρασα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που σας έπαιρνε τηλέφωνο για να μάθει για μένα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές τους και για τις προσευχές που έκαναν για μένα. Μάλιστα. Χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, είμαι πολύ συγκινημένη. Όταν μου διαπαίνει ο Αλέξανδρος, λέω να βγω για μου ευχαρίστως, αλλά όχι στην τηλεόραση. Δεν είμαι εις θέση ακόμα. Ξέρεις, ναι. Θέλω τα μαλλιά μας βάψιμο, θέλω... Και ξέρουμε ότι πάντα είσαι κοκέτσα, κυρία Όλγα. Έτσι μας έχετε ζητήσει, κυρία Ποταμής. Είμαι περιποιημένη, γιατί τώρα δεν είμαι η θέση να βγω στην τηλεόραση. Σιγά σιγά. Ακύρωσα και προγράμματα και όλα, διότι φυσικό είναι, δεν είναι. Ναι. Ούτε το φαγητό μου είναι αρκετό ακόμα για να μπορέσω να σκηθώ. Και έτσι, δόξα σε ο Θεός, μακάρι να περνούν όλοι όπως επέρασα εγώ τον κορονοϊό.